Όλα ανοιχτά και νεφελώδη εν ώψη τη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς το φλέγον θέμα της προτινόμενης μετεγκατάστασης του καταβλισμού στα δύο ωράκια ή της μετακίνησής του λίγο πιο δεξιά, λίγο πιο αριστερά, λίγο πιο βόρεια, λίγο πιο νότια. Η χθεσινή διαπαραταξιακή συνάντηση στη Λότζια δεν κατέληξε κάπου. Για το τι θα γίνει με την μία εκ των δύο φυλών Ρωμά να εμφανίζεται σύμφωνη με την πρόταση υπό τον όρο όμως της αποζημίωσης για 40 σπίτια που έχουν φτιαχτεί εντός του καταβλισμού. Άκουγα τις δηλώσεις που έκανε ο επικεφαλής της μίας φυλής, ο κύριος Σιμεών Σεραφιμόπουλος, αλλά και με την άλλη φυλή, δηλαδή τη φυλή των Χαλκιδαίων, να κινείται στο ίδιο μήκος κύματος. Μάλιστα, εκπρόσωποι του Δήμου φαίνεται ότι επισκέφθηκαν χθες και τα γραφεία του Παγκρίτιου Συλλόγου Ελλήνων Πολιτών Τσιγκάνων εδώ στον καταβλισμό και μίλησαν με τον πρόεδρο του Συλλόγου, τον κύριο Θανάση Κατσαρή. Κύριε Κατσαρή, καλημέρα σας από τον 984. Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας, κύριε Αλβιεράκη. Μετά από αυτή την συνάντηση, ποιο είναι το συμπέρασμα το οποίο βγαίνει για εσάς? Θα το ξεκινήσω από εκεί και μετά θα σας ρωτήσω τι ακριβώς σας είπαν. Μετά από αυτή τη συνάντηση, τίποτα. Ήταν μία ακόμα συνάντηση, όπως από τις πολλές που έχουν γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα, χωρίς αποτέλεσμα. Ο Δήμος, ο συγκεκριμένος Δήμος Ηρακλείου, το τελευταίο διάστημα, επειδή πιέζεται χρονικά λόγω και της εκνοής προθεσμίας της σύμβασης με την επενδυτική εταιρεία που θέλει να κάνει το εμπορικό πάρκο εδώ που μένουν άνθρωποι, με προχειρότητες θέλει να λύσει ένα πρόβλημα 40 χρόνων. Κανένα λοιπόν αποτέλεσμα. Το πρόβλημα των 40 χρόνων δεν μπορεί να επιληθεί, λέτε, μέσα σε μία ημέρα ή σε δύο ημέρες. Πείτε μου τώρα σε αυτό το οποίο επί της ουσίας εσείς διαφωνείτε, κύριε Κατσαρή. Εμείς σε κάποια ζητήματα που διαφωνούμε με αυτή την πρόταση του Δήμου Ηρακλείου είναι ότι έχουμε ξεκαθαρίσει εξ αρχής εδώ και χρόνια με τη συγκεκριμένη δημοτική παράταξη και το έχουμε πει εκατοντάδες φορές, όσες φορές έχουμε βρεθεί και έχουμε συναντηθεί είτε στον καταβλισμό είτε στη Λότζια, παρουσία του Δημάρχου του κ. Λαβρινού, έχουμε πει και έχουμε ξεκαθαρίσει ότι να πάμε και οι δύο φυλές όλες μαζί σε ένα καινούριο άντρο παραβατικότητας δεν θα το δεχτούμε. Είμαστε όσο πιο ξεκάθαροι μπορούμε. Δεν μπορεί κανένας δήμαρχος, καμιά πολιτεία, καμιά κυβέρνηση να πάει να στηβάξει 200 και πλέον οικογένειες σε έναν χώρο όπου θα γίνει κοινωνική σύγκρουση. Δεν μπορεί να πάνε νοικοκυρέοι με κάποιους παραβατικούς. Είναι ενήμερη η αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου, ενήμερος ο Γενικός Γραμματέας Αλληλεγγύης και κατά της Φτώχειας ο κ. Γιώργος Σταμάτης, ότι η φυλή των Χαλκιδαίων που τυχάνει να εκπροσωπώ και είμαι και από τη φυλή αυτή, είμαι Έλληνας πολίτης τσιγκάνικης καταγωγής, δεν είμαι Ρωμά. Η φυλή των Χαλκιδαίων δεν είναι Ρωμά που τα τελευταία χρόνια παίζει. Το Ρωμά παραπέμπει σε μειονότητα. Εμείς είμαστε Έλληνες πολίτες, θέλουμε πραγματικά κοινωνική αληθινή ένταση. Και όχι μια προτεραιότητα για να κάνουμε το πατήρι σε μια επενδυτική εταιρεία να κάνει ένα εμπορικό πάρκο. Η οποία εταιρεία το 2019 κατάφερε και έβαλε το σχέδιο, αυτό το επενδυτικό πλάνο που θέλει να κάνει, στα fast track με 80 εκατομμύρια ευρώ. Μήπως όλα γίνονται αυτό δεν για αυτή αφορά την εταιρεία? Όχι, μισό λεπτό, κύριε Κατσαρή. Αυτό το deal νομίζω ότι δεν κάνει εμείς να το συνεχίσουμε. Το τι κάνανε μεταξύ τους, πολύ καλά το κάνανε μεταξύ τους ή πολύ καλά κακά το κάνανε μεταξύ τους, αλλά δεν είναι ένα θέμα το οποίο αφορά εμάς για το ποια ήταν η συμφωνία τους, τι πήρε ο ένας, τι πήρε ο άλλος, τι έδωσε ο ένας, τι έδωσε ο άλλος και όλα τα υπόλοιπα. Το ζητούμενο είναι τι θα γίνει με εσάς. Εσείς λέτε από τη δική σας την πλευρά, εμείς δεν δεχόμαστε όλοι
ως φυλή των Χαλκιδαίων, ότι θα στιβαχτούμε σε ένα χώρο όλοι μαζί και με παραβατικές συμπεριφορές από κάποιες οικογένειες, γιατί εκεί θα φαγωθούμε μεταξύ μας και μεταξύ μας. Και δεν θέλουμε και όλοι μαζί να φωτογραφιζόμαστε ότι έχουμε παραβατική συμπεριφορά. Αυτό μου λέτε? Ακριβώς. Δεν γίνεται δηλαδή να στοχοποιούμαστε επειδή υπάρχουν μία παραβατική μικρή ομάδα και να στοχοποιούμαστε όλοι. Να στοχοποιούνται. Εσείς τι θα θέλατε λοιπόν? Που πραγματικά έχουν θέληση και πρόθεση να είναι ισότιμα μέλη αυτής της κοινωνίας. Ωραία. Η μία φυλή λέει το εξής, ότι εμείς δεν θέλουμε να φύγουμε αν δεν αποζημιωθούμε, διότι ακόμα και μια μετακίνηση λίγο πιο ανατολικά, δυτικά, βόρεια, νότια, δεν έχει σημασία, του καταβλισμού. Αυτό σημαίνει ότι πάνε στράφη τα έξοδα τα οποία έχουμε δώσει μέχρι στιγμής. Εσείς από τη δική σας την πλευρά, σαν ναι μεν φυλή Χαλκιδαίων, αλλά και σαν Παγκρίτιος Σύλλογος, τι είναι αυτό το οποίο προτείνετε, ποια είναι η δική σας η πρόταση? Η δική μας η πρόταση ήταν εδώ και 4 περίπου χρόνια γραπτό στο Δήμαρχο Ηρακλείου, ότι εφόσον μας έλεγαν ότι δεν μπορούσε να βρεθεί χώρος μετακατάστασης κλπ. Ήταν κοινωνική αποζημίωση για όλους. Να διαλύσει αυτό το γκέτο, να μην κάνουμε ένα καινούριο γκέτο, να αποζημιωθούν οι οικογένειες που 40 χρόνια έχουν βιώσει τον κοινωνικό αποκλεισμό, τον εξεθλισμό από το ίδιο το κράτος, από την ίδια την πολιτεία και από τον ίδιο το Δήμο Ηρακλείου, διότι ποτέ δεν είχε μεριμνήσει να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων αυτών. Και έρχεται τώρα ξαφνικά, κυρία Δουλγεράκη, ο Δήμος Ηρακλείου και λέει: είστε σπίτια ή στις λάσπες. Εκβιαστικά διλήμματα εμείς δεν δεχόμαστε και δεν θα δεχτούμε. Τι σημαίνει? Αυτά που λέει ο κύριος Βασιλάκης, που διατυπανίζει συνέχεια στα κανάλια και λέει ότι ή θα πάνε εκεί με σπίτια, με νερό, με ρεύμα, ή θα μείνουν στις λάσπες. 40 χρόνια είμαστε στις λάσπες. Αν μείνουμε κι άλλα 40, δεν θα μας πειράξει. Τι σημαίνει για σας κοινωνική αποζημίωση? Κοινωνική αποζημίωση για εμάς σημαίνει, όπως έγινε το 2004, που γνωρίζετε πολύ καλά, με τους καταπατητές που ήταν στο γυαλό στην παραλιακή επιδημαρχίας Γιάννη Κουράκη, που πέρασαν νομοθετικό διάταγμα στη Βουλή μέσα σε μία νύχτα και αποζημιώθηκαν οι οικογένειες που έφυγαν από εκεί και εντάχθηκαν κάπου αλλού. Κάτι αντίστοιχο ζητάμε και εμείς. Και προσωπικά εγώ ως πρόεδρος του Παγκριτικού Συλλόγου το έχω πει και στον αρμόδιο υπουργό, αναπληρωτή υπουργό, τον κύριο Πέσα, που τον είδα πριν ένα μήνα στην Αθήνα και εν μέρη συμφώνησε μαζί μου. Δεν γίνεται να φύγετε, μισό λεπτό, να φύγετε δηλαδή. Για ένα παραβατικότητας και μάλιστα σε οικίσκους. Ποιος θα πάει να μείνει σε οικίσκο? Δηλαδή θα φύγω εγώ από εδώ που έχω 80 τετραγωνικά, όπως το είπε και ο κύριος Σεραφημόπουλος, με τις λίγες οικονομίες που είχαν με τα πολυτεχνικά που έπαιρναν κλπ. Έφτιαξαν ένα σπιτάκι για να μην παίρνουν μέσα τα ποντίκια ή να μιστάζει η παράγκα με τον άιλον με την βροχή. Και έρχεται τώρα ο Δήμαρχος και μου λέει: πήγαινε και πέσε εκεί σκο. Δηλαδή, κύριε Κατσαρή, ζητάτε να πάτε σε κανονικά σπίτια, θέλετε να πείτε? Ή ζητάτε τη δημιουργία ενός νέου καταβλισμού χωριστά να διαμένουν οι φυλές? Αυτό θέλω να καταλάβω. Αυτό το έχουμε ζητήσει, κυρία Δουλγεράκη, εξ αρχής. Το να πάει να μείνει δίπλα ένας από τη φυλή μου με ένας από τους άλλους άνθρωπους από κάτω, γιατί όλοι οι άνθρωποι είμαστε. Δεν θέλω να κάνω εσωτερικό ρατσισμό μέσα δηλαδή στις φυλές. Απλά έχουμε μια διαφορετική κουλτούρα, διαφορετική φιλοσοφία, άλλα ήθη και έθιμα, και θέλω να προστατεύσω τα μέλη μου, οι οποίοι είναι και εργατικοί άνθρωποι, είναι οικογενειάρχες από κάποιες παραβατικές συμπεριφορές. Αυτή είναι η πραγματικότητα και δεν αλλάζει. Λοιπόν, είπαμε σε σπίτια ή σε διαφορετικό χώρο διαμονής οι δύο φυλές. Τώρα εγώ δεν θέλω να θυμηθώ άσχημα πράγματα, αλλά θέλω να σας πω ότι και στο παρελθόν που δόθηκαν κάποια δάνεια με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, ότι αυτά δεν εκμεταλλεύτηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο από τους ανθρώπους του καταβλισμού, κύριε Κατσαρή. Νομίζω ότι το θυμάστε και σας το λέω, γιατί ποτέ δεν λέτε ψέματα. Το θυμάμαι, κυρία Δουλγεράκη, ποτέ δεν έχω πει ψέματα, ποτέ μου δεν θα πω, ποτέ δεν θα κρυφτώ πίσω από και από τα δικά μας λάθη. Όσο αφορά τα στεγαστικά δάνεια με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, που όντως κάποιοι δηλαδή εκεί ή τα εκμεταλλεύτηκαν με άλλο τρόπο ή έκαναν κάποιες αγορές και δεν πήγαν ποτέ.
Έρχομαι όμως τώρα να σας πω, γιατί πριν τρεις μήνες είχαμε συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Σταϊκούρα, για το συγκεκριμένο κομμάτι των δανείων, που δεν αφορά μόνο τους τσιγκάνους της Νέας Αλικαρνασσού που τότε είχαν πάρει δάνεια. Και αν θυμάστε κι εσείς, μιλάμε σχεδόν για 18 χρόνια από τότε. Mm-hmm. Από τότε, στον καταλογισμό έχουν δημιουργηθεί νέες οικογένειες. Από την φυλή των Χαλκιδαίων, και έχω και αριθμούς μπροστά μου, από τις 105 οικογένειες τότε που ήμασταν, περίπου, οι γύρω στις 65 ήδη έχουν αποχωρήσει από τον καταβλισμό. Έχουν όμως δημιουργηθεί νέες οικογένειες γιατί, όπως γνωρίζετε, οι τσιγκάνοι παντρεύονται μικροί, 15 χρονών, 16, 17. Πλέον έχουν δημιουργηθεί από τότε τουλάχιστον άλλες 60 οικογένειες. Όσες έφυγαν, ήρθαν. Και όσο αφορά το κομμάτι των δανείων, γιατί ο πολλής κόσμος δεν ξέρει, και δικαίως λέει ότι οι τσιγκάνοι πήραν τα λεφτά, τα θέλουν όλα δικά τους και δεν έφυγαν κλπ. Αυτή τη στιγμή μπροστά μου έχω κατασκετήρια από δικαστικούς επιμελητές, τουλάχιστον 30 που μου έχουν φέρει το τελευταίο πεντάμινο στα γραφεία του Συλλόγου που είναι δίπλα στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου, από τις χρηματοδότες τράπεζες που ζητάνε τα χρήματά τους πίσω. Άρα, κανείς δεν μας χάρισε τίποτα. Αυτά τα δάνεια ήταν τα φόπλακά μας στο να μην μπορέσουμε να πάρουμε ποτέ μια φορολογική ενημερότητα. Γιατί, κυρία Δουλγεράκη, ορθώς το είπατε και καλά κάνατε και το είπατε, όταν ένας παίρνει ένα δάνειο 60.000 ευρώ με εγγύηση στο ελληνικό δημόσιο, με εισόδημα όμως έως 12.000 ευρώ μπορεί να το αποπληρώσει. Καταλαβαίνω τι θέλετε να μου πείτε και πώς το λέτε, κύριε Κατσαρή, αλλά εσείς απαντάτε και καλά κάνετε και απαντάτε και σας ακούει ο κόσμος. Άρα λοιπόν η λύση για εσάς, όποια και αν είναι, επειδή σήμερα πάμε σε ένα Δημοτικό Συμβούλιο που ενδεχόμενα να βγάλει μια απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο, γι' αυτό και σας ρωτάω για το ποια είναι η επόμενη κίνησή σας. Εσάς η δική σας η πρόταση είναι μόνο μία σε ό,τι έχει να κάνει με τη δική σας την φυλή, δηλαδή την φυλή των Χαλκιδαίων. Αλλά εκπροσωπώντας τον Παγκρίτιο Σύλλογο Ελλήνων Πολιτών Τσιγκάνων, λέτε, ή πάμε σε σπίτια, έχουμε μια κοινωνική αποζημίωση, ή εμείς θέλουμε ένα διαφορετικό χώρο, έτσι ώστε να μην είμαστε δίπλα στην άλλη φυλή. Εκείνο που σας προβληματίζει, όπως λέτε, είναι η παραβατική συμπεριφορά κάποιων οικογενειών από την άλλη φυλή. Αυτό μου λέτε. Λέω γενικά κάποιων οικογενειών, είτε ένα από την άλλη φυλή, γιατί τι γίνεται. Στον καταβλισμό την τελευταία δεκαετία, που είναι ενήμερος ο Δήμος, έχουν έρθει καινούργιες οικογένειες που δεν έχουν να κάνουν ούτε με την άλλη τη φυλή. Και αυτές οι οικογένειες υποτίθεται ότι θα μεταφερθούν και αυτές μαζί μας. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Κατσαρή, ένα ακόμα ερώτημα και σας απελευθερώνω. Εσείς κάνετε αυτές τις προτάσεις. Αυτές οι προτάσεις μπορεί να μην περάσουν. Το Δημοτικό Συμβούλιο ενδεχόμενα να βγάλει μια άλλη απόφαση. Από εκεί και κάτω, τι γίνεται? Εάν το Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα, το οποίο και θα παραστώ, γιατί δεν ήταν να παραστώ, αλλά θα παραστώ, για να μην νομίζουν ότι είμαι αρνητικός σε ένα διάλογο κοινωνικό, γιατί ζούμε σε μια χώρα με δημοκρατία και ο καθένας μπορεί να εκφραστεί πάντα σε κοινωνικά πλαίσια με τον δικό του τρόπο. Εγώ θα παραστώ και αν αυτοί πάρουν μια απόφαση η οποία θα προχωρήσουν σε αυτό το σχέδιο, που εμείς είμαστε κάθετα αρνητικοί, δυστυχώς, και το λέω ευθέως, λυπούμε που το λέω, θα καταγγείλω την ίδια μου τη χώρα στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Μάλιστα. Λοιπόν, κρατάω τη δική σας την τελευταία κουβέντα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, την ενημέρωση που είχαμε από εσάς για αυτά τα οποία συμβαίνουν. Κύριε Κατσαρή, θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.